με το ειδικό μηχάνημα, ένα καλωθοφόρο, γίνονται έλεγχοι και στους υπόλοιπους θέροντες. Από σήμερα, κύριε Κασαπίδη, είστε εδώ με τον κύριο Κατάγκαλο, με τους μηχανικούς, να δείτε τις εξελίξεις. Ποια είναι η εικόνα που σας δίνουν οι επιστήμονες? Στους ανέστη χρόνια πολλά, μέσα μετά τη μεγάλη εβδομάδα, ξεκίνησαν οι εργασίες της δεύτερης φάσης για την θεώρηση του συνόλου των τενόντων της διαφυράς μας. Ήδη από το πρωί σήμερα δουλεύουν πυροτοδός το κλιμάκιο εδώ των μηχανικών και κάνουν τις επιθεωρήσεις, αποκαλύπτουν τους τένοντες και μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε βρει κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο έχουμε ακόμα άλλα 300 μέτρα της γέφυρας για να ελέγξουμε το σύνολο των τενόντων, περίπου 48 ακόμα τένοντες θα λεχθούν ένας προς ένα βγουν σε την κατάσταση. Πόσο είναι στο σύνολό τους οι τένοντες της γέφυρας? Από την άκρη της γέφυρας, καθώς ερχόμαστε από το Λάνι προς το Σέρνι και καταλήγουμε στην έβδομη κολόνα, στο τελικό πρόβολο, καταλήγουν οι 8, των οποίων οι 2, όπως ξέρουμε, έχουν ακυρωθεί λόγω της έντονης δουλειάς. Γι' αυτό και εμείς από τη γέφυρα να την καλέμε και γίνεται τώρα η χρήση των τενόντων. Μετά το εφορμά θα εξεφύγουν και εργασίες επισκευής της μεγάλης αστοχής που έχουν στον τελικό πρόβολο για να μπορέσουν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που μας είπαν οι μηχανικοί από την αρχή να ολοκληρώσουμε τις εργασίες και προκαθώς να δώσουμε την ιδιαίτερη στιγμή. Σε ποια φάση είμαστε τώρα της επιπρόσθετης μελέτης, γιατί βρεθήκανε νέα ευρήματα και αυτό καθυστερεί τις εργασίες, ή είπατε ότι... Η μελέτη για την επισκευή έχει ολοκληρωθεί, μια πολύ απαιτητική και πολύ εξειδικευμένη μελέτη, διότι ακριβώς εδώ στη γέφυρα θα πρέπει να μεταφερθούν ισχυρά υλικά, μεταλλικά υλικά, ατσαλένια, για να θωρακίσουν τη γέφυρα σε κύριο σημείο, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να σταθούν και στην εξέδρα. Δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε τεράστια βάρη που θα μπορούσαν να... Να επιβαρύνουν ίσως. Θα μπορούσαν να διαφώσουν το κόμμα. Είναι πολύ πιο εξειδικευμένη η μελέτη. Δουλεύουμε ισχυρά υλικά με την κατάλληλη σύνδεση μεταξύ τους, ώστε να αγκαλιάσουν σε εκείνο το σημείο που έχουμε το πρόβλημα της γέφυρας και να εκεί τοπικά να ενισχυθεί και να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παράλληλα θα πούνε εξωτερικοί τένοντες και από την εξωτερική πλευρά και από το εσωτερικό του κυβωτή της γέφυρας για να αποκατασταθεί το σύνολο της αστοχίας για τις απαραίτητες δυνάμεις που πρέπει να ασκηθούν με τους τένοντες αυτούς. Θέλω να μου πείτε, επειδή ανησυχεί ο κόσμος, το ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχει αγωνία, είπατε θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, πότε βλέπετε να ολοκληρώνονται οι εργασίες, αν προς τη μην δεν έχει, πάνε όλα καλά και δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο? Ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε από τη στιγμή που θα μπούμε στην κατάσταση των συνεργείων για την επισκευή, μέσα στο επόμενο δίμηνο. Ήδη, όπως είπαμε, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών, όπου καταστάθηκε η μεγάλη δομή που είχαμε. Και προχωράμε στη δεύτερη φάση τώρα με την επιθεώρηση και ταυτόχρονα από εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες επισκευής. Αν όλα πάνε καλά, θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον Μάιο, από τις 15 Μαΐου, είναι ένα ορατό χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να ελπίζουμε, σύμφωνα με τους μηχανικούς, έτσι, ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και να τελειώσουμε και με το τεστάρισμα, με τον έλεγχο που απαιτείται να γίνει στη γέφυρα. Μόλις γίνουν οι επισκευές θα γίνει και μια φόρτιση, όπως λένε οι μηχανικοί, στο σημείο αυτό για να δούμε πώς αντιδρά πλέον η γέφυρα και να δοθεί μια ασφάλεια στην κοινότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το μηχάνημα. Εδώ γίνονται οι έλεγχοι, το καλάθι.